κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αθλητικές συναντήσεις έχουμε σήμερα. Όλος στοιχεία, όλος ξαφνικά πήγαινα στην ακροτηρίου και κάπου δεξιά στο δρόμο και απέναντι από τα του κυρίου Παναγιωτακόπουλου υπάρχει ένα καφέ. Καφέ Κορέτο του Γιάννη του Καλύβα. Έψαξα να βρω τι σημαίνει Κορέτο. Είναι ιταλικό. Σημαίνει ότι το όνομα είναι καφέ με αλκοόλ. Δεν ξέρω τώρα αν ο κύριος Καλύβας σερβίρει καφέ με αλκοόλ, αλλά ό,τι θα δείτε πραγματικά είναι, μην παρεξηγηθώ, αλκοολικό, καλοπροαίρετα. Επαναλαμβάνω, είναι αλκοολικό. Όλα αυτά που θα δείτε έχουν αλκοόλ, αγάπη, πάθος. Εδώ έμαθα και τους είδα να αγκαλιάζονται και να φιλούνται κιόλας. Ρε μάγκες, τι γίνεται εκεί? Αγκαλιές και φιλιά. Είμαστε το καφέ της αγάπης, μου λέει ο κύριος Καλύβας, ο διαιτητής Καλύβα. Αλλά μέχρι ενός σημείου τους χωρίζει ένα τραπέζι, έτσι, ένα μακρυναρίκι. Ο καφές της αγάπης. Έλα, φιληθείτε, θα γίνετε και κουμπαράκια, έτσι. Φταίει ο δικαστής τώρα. Δεν φταίει ο δικαστής. Για κοιτάξτε. Ο καφές της αγάπης, της αγκαλιάς. Λέει ο κύριος Καλύβας, έλα να σε αγκαλιάσω, αγάπη μου. Έλα εδώ, κοπελάρα μου. Το μάτι μου έπεσε στην κοιλίτσα της και της λέω κάποια στιγμή και η κοιλίτσα, τάκ. Δεν φταίει ο δικαστής. Απλώς του αναφέρω, κύριε Γιάννη Καλύβα, με την όμορφη, με την εντυπωσιακή δεσποινίδα, με την ελίτσα της στο πηγούνι, ε. Τα βλέπει όλα, φίλε Γιάννη, ο δικαστής. Είπαμε για την κοιλίτσα, είπαμε για την ελίτσα, αλλά σε αυτό το σημείο ο αθλητικός δικαστής θα σας δείξει κάποια πράγματα που τα κατέγραψε. Αλλά όταν λέμε θα δείξει, ανέκρινα τον πρόεδρο της ΕΠΣ Αχαΐας, τον κύριο Άγγελο Δανιήλ, τον κολλητό του, τον συνεργάτη του, αναπληρωτή ταμεία, Κώστα Ντάσιο, κοινός Θράκα. Επαναλαμβάνω, τον πρόεδρο της ΕΠΣ Αχαΐας και μέλο της Εκτελεστικής Επιτροπής, έτσι, μην ξεχνιόμαστε, έχουμε αναβαθμιστεί, τους βρήκα εκεί, περνούσα και το μάτι μου παίζει, έστησα την κάμερα και τους ανέκρινα. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Ο αθλητικός δικαστής βρέθηκε στο καφέ Κορέτο του διαιτητή Γιάννη του Καλύβα και προς γενική κατάπληξη, για όσους δεν γνωρίζουν, βλέπουμε αυτά που έγραψε ο τύπος, ο κύριος Δανιήλ, μαζί με τον κύριο Κώστα Ντάσιο, κοινό Στράκα, να πίνουν καφέ. Τώρα τι γίνεται, ο δικαστής θα τους ανακρίνει. Κύριε Δανιήλ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και καταρχήν συγχαρητήρια για την εκλογή σας, είχαμε καιρό να τα πούμε, γιατί έχετε πέσει, μην παρεξηγηθώ, με τα μούτρα για δουλειά. Είναι έτσι? Έτσι. Πολύ ωραία. Πίνουμε καφεδάκι εδώ με τον κύριο Ντάσιο, γιατί διαβάσαμε στον τύπο ότι ο κύριος Ντάσιος, μην παρεξηγηθώ, θα σας έβγαζε τα μάτια. Οι φίλοι βγάζουν ποτέ τα μάτια μεταξύ τους? Προσπαθούμε να τα βρούμε. Να τα βρείτε, μάλιστα. Είχατε χάσει κάτι που πρέπει να βρείτε? Συνήθως πολλές φορές τα χάνεις, αλλά τα βρεις στην πορεία. Γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ στον κύριο Καλύβα στέκει. Ναι, στον κύριο Καλύβα στέκει. Από χρόνια, έτσι δεν είναι? Δικό σας παιδί? Ένα παιδί, άνθρωπος του ποδοσφαίρου, γι' αυτό είμαστε. Εντάξει. Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια από ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Πάντα. Μάλιστα. Για πέστε μας λίγο τώρα. Σε λίγες μέρες γίνονται οι εκλογές των διαιτητών. Εκλογές του Συνδέσμου Διαιτητών. Είναι ένα άτυπο όργανο. Σωστά. Μην παρεξηγηθούμε. Αλλά αναγνωρισμένο από εμάς όλο αυτό το διάστημα που είμαστε εδώ και στην ΕΠΣ. Αυτό σας θυμά. Που σημαίνει... Έτσι νιώθουμε. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι
παρότι οι σύνδεσμοι δεν έχουν καμία αναγνώριση, εντούτοις εσύ σαν πρόεδρος της ΕΠΣ Αχαΐας τους αναγνωρίσατε, τους τιμήσατε και συνεχίσετε να τους τιμάτε, είναι έτσι? Σωστά. Μάλιστα. Γιατί το κάνατε αυτό? Γιατί πάντα πίστευα ότι οι διοικητές είναι ένα κομμάτι του ποδοσφαίρου και ήρθε η δικαίωση μετά από 4 χρόνια που το ίδια η UEFA αναγνωρίζει τους διοικητές σε μια ξεχωριστή ένωση. Μάλιστα. Άρα πιστεύω ότι σε αυτό το κομμάτι δικαιώθηκαν. Όταν κάποια εποχή χαλεπές, θυμάστε ότι η διοικητσία δεν αναγνωρισότανε και όλοι οι διοικητές είχαν πάει στις κατατόπους ΕΠΣ. Σωστά τα λέω, κύριε Αστερή? Πολύ σωστά. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είστε πολλά χρόνια μπροστά σε αντίθεση με όμορες ενώσεις, συνδέσμους που βλέπατε μπροστά το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι το έχετε γιατί είστε νέος. Εντάξει, δεν είναι το όχο, είναι το πώς πρέπει να το βλέπεις το ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο δεν συμμετέχουν μόνο παράγοντες ή μόνο ποδοσφαιριστές ή μόνο προπονητές ή μόνο διαιτητές. Είναι μια κοινή προσπάθεια όλων αυτών. Άρα θεωρώ ότι όλοι αυτοί πρέπει να είναι αυτόνομοι, αυτόφωτοι και να συνεργάζονται. Αυτό είναι μάλιστα σκεπτικό. Λοιπόν, να μου επιτρέψετε λίγο να γυρίσω την κάμερα στον άνθρωπο ο οποίος, ο τύπος γράφει ότι θα σας έβγαζε τα μάτια. Κάνετε τέτοια πράγματα, βγάζετε μάτια στους φίλους, στους συναδέλφους, στους συναγωνιστές, κύριε Κώστα Ντάση? Με τον Άγγελο αυτή τη στιγμή μας χωρίζει ένα τραπέζι, είναι απέναντί μου και ένα κρεβάτι. Μόνο αυτά τα δύο μας χωρίζει. Μάλιστα. Μου άρεσε αυτό, ένα κρεβάτι. Μην παρεξηγηθούμε κιόλας, έτσι δεν είναι? Και όταν πίνουμε έναν καφέ, καθόμαστε απέναντι. Πολύ ωραία. Αυτά τα δύο μας χωρίζουν μόνο. Τι ήταν αυτό τέλος πάντων, βόμπα που θα κατεβαίνατε υποψήφιος? Άνθρωποι που ξέρουν ούτε κατά διάνοια μπορούσαν να το φανταστούν. Άκου και εγώ. Το κάθε χωριό έχει και το δικό του τρελό. Εσύ είσαι ο τρελός στο είδος σου και εγώ είμαι τρελός της ΕΠΣ Αχαΐας. Μάλιστα. Τρελός είμαι, τι θέλω να κάνω. Σωστό. Δεν είδα. Να τελειώνουμε κάποια στιγμή. Είμαι τρελός. Χαίρομαι που το λέτε αυτό, αλλά δεν είδαμε καμία υποψηφιότητα. Την έλεγαν, έτσι δεν είναι? Τι υποψηφιότητα? Για πρόεδρος. Εγώ είμαι, έχω αποσύρει καμία υποψηφιότητα? Όχι, ρωτάω, επειδή σας βλέπω εδώ, μήπως πριονίζει ο ένας την καρέκλα του αλουνού. Τι να κάνουμε? Και εμείς να μην λειτουργήσουμε όπως λειτουργούσαν την υποκατοχή μας. Σωστό. Αυτό κάνανε και υποκατοχή μας. Και μόλις ήρθαμε στην Κόρινθο, ξαφνικά θέλανε να γίνουν και δύο πρόεδροι. Παράδειγμα, ας πούμε. Όχι παράδειγμα, μην λέμε, να ξεκάνουμε, να τα ξεπεράσουμε. Έτσι, τα έχουμε ξεπεράσει ήδη. Πολύ ωραία. Να πάμε σε κάτι άλλο. Γνωρίζω ότι στις 25 Ιουνίου θα γίνει η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ, έτσι δεν είναι? Ναι, θα γίνει. Θα γίνει. Πολύ ωραία. Γιατί να μην γίνει άλλωστε, όταν τηρούνται οι προϋποθέσεις? Στην Ελλάδα, με Γιώργο, όλα γίνονται. Όλα γίνονται, ναι, αλλά οι εκλογές... Μπορεί και την ημέρα να βάλουν βόμβα στο ξενοδοχείο. Και δεν θα γίνει. Σου λέει κανείς κάτι ότι μπορεί να γίνει αυτό? Λέω εγώ, ένα πιθανό σενάριο. Μάλιστα. Ανανεωμένο σας βλέπω, δηλαδή όσο πάτε και ομορφαίνετε, ήταν, μην παρεξηγηθώ, η αλλαγή του κλίματος γενικότερα? Γιώργο, μάλλον πρέπει να κάνεις καιρό σεξ, γι' αυτό με βλέπεις όμορφα. Α, σεξ κάνω συνέχεια. Άρα κάτι άλλο φταίει. Κάτι άλλο φταίει. Μήπως δεν βλέπω καλά, έτσι δεν είναι? Πολύ ωραία. Επειδή βλέπω καλά, καλοπρόαιρε τα πάντα, βλέπω οι επενδυτικές σας δραστηριότητες έχουν εξαπλωθεί και στην Αθήνα, έτσι δεν είναι? Ψάχνουμε να βρούμε, Γιώργη, το προς το ζήν. Γιατί έχουμε χρέη πολλά από ό,τι ακούγεται στην πιάτσα. Πρέπει να τα απεξέλθουμε. Τι να κάνουμε? Εμείς ακόμα δουλεύουμε. Κάποιοι αυτοί που μας κρίνουν ότι χρωστάμε κτλ. Δεν δουλεύουν. Έχουν το προς το ζήν. Εμείς ακόμα είμαστε μάχημοι. Μάλιστα. Κάτι τέτοιο ακούστηκε και για τον πρόεδρο της ΕΠΣ, τον πρόεδρο σας, τον κύριο Άγγελο Δανίλ. Αλλά ο κύριος Άγγελος Δανίλ προέταξε το ήθος, την αξεπρεπειά του, αυτά που λέγονται αντίγραφα ποινικά μητρά, καθαρά. Και ο καθένας πήγε στο κρεβάτι του. Εντάξει, είπαμε, το φίδι, αυτό το ρηπετό, δεν θέλει το ψωμί την ουρά, θέλει πάτημα το κεφάλι. Μάλιστα. Γιατί άμα το κόψει την ουρά, ξανασουρθεί. Ενώ άμα το κόψει το κεφάλι, τελείωσε. Πολύ ωραία. Και εμείς έχουμε μάθει στην ενωσή μας, πονάει εδώ, δεν κόβουμε κεφάλι. Πολύ ωραία. Και γι' αυτό μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει ό,τι έχουμε καταφέρει. Όσο δεν κατάφεραν οι προκάτοχοι μας τα τελευταία 30 χρόνια. Πάμε σε κάτι άλλο. Ενωσιακό γήπεδο, τι γίνεται? Ενωσιακό γήπεδο, δεν κάνει στρας. Ναι. Εμείς το μνημονεύουμε και το τιμούμε. Μάλιστα. Και το τιμούμε με έργα. Όχι με λόγια, και ούτε συλλογούμε στο όνομά του για να πάρουμε ψήφους όπως κάνανε και οι προκατοχοί μας. Προκαλείται συνέχεια, βλέπω. Έτσι. Καλό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όχι, καλό. Προκαλείται το δικαστή για να σας ρωτάει, έτσι? Όχι. Δικάζομαι και μόνος μου. Πολύ ωραία. Να πάμε λίγο
Δεν θα ρωτήσω τον κύριο Άγγελο Δανίλη, ρωτώ εσάς που έχετε επομιστεί, μπορώ να πω, το γήπεδο των προσφυγικών. Όσο νούπου. Ταξιδεύει ο Τάπητας. Δυστυχώς πέσαμε σε ένα κυκαιώνα όσον αφορά τα κόμιστρα, τα ταξιδιακά. Καθυστερήσαμε λίγο και υποφηληθήκαμε 5.000 ευρώ. Από 12.000 που μας λέγανε να έρθει το κοντένερ, το καταφέραμε και πήγαμε στα 8 από 3 με 3,5 που ήταν η αρχική τιμή. Και το κάναμε έτσι, να δώσουμε suspense, να το φέρουμε προεκλογικά για να πείσουμε τους παράγοντες. Κατάλαβε. Δεν νομίζω ότι κάνετε προεκλογικά πράγματα, φίλε, γιατί άμα. Ρε φίλε, το κάνουμε σαν την Eurovision. Πάντα το τελευταίο τραγούδι αφήνει την εντύπωση. Κατάλαβα. Άρα θα φέρουμε τον Τάπετα 20 Ιουνίου, 25 πάμε για εκλογές. Άρα σου λέει είναι καλή αυτή, θα του ψηφίσουμε αν θα έχουμε αντίπαλο. Σημειωτέων, έτσι. Προκαλέσατε πάλι. Δεν προκαλώ, αν θα έχουμε, αντίπαλο. Μάλιστα, εσείς θα έχει, θα έχουμε. Θα έχετε, μάλιστα. Δύο υποψήφοι είμαστε. Πολύ ωραία. Πάμε σε κάτι άλλο, κύριε Θράκα, έτσι, καλοπροαίρετα, έτσι. Πάντα είναι κάτι το ωραίο το Θράκα. Τιμητικό. Τιμητικό, διότι... Είναι το όνομα που με εδραίωσε επαγγελματικά, όχι μόνο στο αρχαϊκό κόσμο και ευρύτερα στην Ελλάδα. Πάλι προκαλείται. Επένδυση Ηλιούπολη. Ηλιούπολη, ναι, ναι, επένδυση. Δηλαδή μπορούμε να έρθουμε, μην παρεξηγηθώ. Άνετα. Γιατί πάντα και στην Πάτρα που ήσασταν εδώ με τα καταστήματα Θράκα, είσαστε όχι ανοιχτόχερος, ανοιχτόπορτος. Αυτό που προανάφερες, γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Μην γεννιέσαι μάνα μου έτσι, δεν αλλάζω παιδιά. Μάλιστα. Λοιπόν, φίλε Κώστα, να ευχηθούμε καλές επαγγελματικές δραστηριότητες στην Αθήνα. Θα μπουκάρουμε κάποια στιγμή. Γιατί... Εμένα για τους διαιτητές, γιατί δεν με ρωτάς. Για τους διαιτητές. Γιατί δεν με ρωτάς. Και ρωτάς το μόνο τον πρόεδρο. Εγώ δεν έχω άποψη. Μάλιστα. Αφού θέλετε λοιπόν να ρωτήσω. Σε παρακαλώ. Τι κάνετε εδώ, μοιράζετε ψηφοδέλτια στο καφέ του κυρίου Καλύβα. Καταρχήν κινδυνεύω κάθε φορά να δω το σύνδεσμο διαιτητών. Πρέπει να έχω πάει στην τετραετία δύο φορές. Τη μία με πήγανε, την άλλη πήγα μόνο μου και περπάταγα με τα πόδια σαν τον βλάχο γύρω-γύρω από το περίπτωρο στην Αθήνα για να τη βρω το σύνδεσμο. Ένα σύνδεσμο που είπε ο Άγγελος, για να δείτε πόσο μπροστά είναι η ένωση δική μας, μπορεί να μην ήταν αναγνωρισμένος με το καθεστώς που υφίσταται τότε. Δικαιωθήκαμε, για μας ήταν αναγνωρισμένοι και αποκομμένοι από την ένωση. Ουδέποτε ασχοληθήκαμε με την πατρινή διαιτησία. Ναι, μεν στενοχωρηθήκαμε τα τελευταία 4 χρόνια που γίνανε οι διάφορες περικοπές, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα, ύστερα από το αποτέλεσμα των εκλογών της ΕΠΟ, η αχαΐα διαιτητικά να πάρει αυτό που της αξίζει. Οι διαιτητές είναι παιδιά μορφωμένα, είναι παιδιά ηλικιωμένα, έχουν τη δική τους άποψη, έξυπνοι είναι, θα πράξουν σωστά, πιστεύω. Μάλιστα. Χωρίς κανένα επηρεασμό από κανέναν. Άρα λοιπόν όταν πηγαίνατε στο σύνδεσμο διαιτητών μία φορά, πηγαίνατε γιατί είχατε κάτι δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Όχι, έπρεπε και εμείς σαν θερμικός παράγοντας της Ένωσης να δώσω τον παρόν. Με καλέσανε, έπρεπε να πάω, τι να κάνω. Μάλιστα. Άρα λοιπόν και εσείς βλέπατε μπροστά, όπως ο συνεργάτης σας, ο κολλητός σας, ο πρόεδρος, ο κύριος Δανίλη. Ο καθένας στο είδος του και ο Λουμίδης στους καφέδες του. Μάλιστα. Ο Άγγελος έχει έναν τομέα δικό του, εγώ έχω έναν τομέα δικό μου. Τώρα οι δύο τομείς θα αφήνουν στη σύγκρουση και θα δούμε ποιος στην πορεία θα επικρατήσει. Πολύ ωραία. Με λίγα λόγια θα γίνουμε τομεάρχες. Τομεάρχες. Λοιπόν, να σε ευχηθούμε καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε και ελέγχεστε, έτσι, παρακολουθήστε. Πάντα. Δεν έχετε πρόβλημα. Πάντα και θέλουμε την κριτική, όχι την καλοπροαίρετη. Την κακοπροαίρετη. Γιατί μέσα από την κριτική μαθαίνουμε. Εμείς δεν κάνουμε κακοπροαίρετη κριτική. Εμείς λέμε τα γεγονότα όπως είναι και απαντάτε με ξεκάθαρες κουβέντες. Πάντα. Μάλιστα. Και η αλήθεια πονάει, αλλά να ξέρεις ότι αποκτούμε λίγους φίλους και καλούς. Σωστό. Σωστό. Να πάω πάλι λίγο στον πρόεδρο. Κύριε Δανίλη, οι εξελίξεις τρέχουν. Είδαμε εξέλιξη στους διαιτητές στα εθνικά πρωταθλήματα. Αυτό δείχνει ότι βάλατε το χεράκι σας. Τι εννοείται εθνικά πρωταθλήματα? Εννοώ στα εθνικά πρωταθλήματα, αξιολογημένοι διαιτητές, ανεβήκανε κάποιοι διαιτητές και το μέλλον είναι θετικό για την ελληνική διαιτησία. Με πατρινούς διαιτητές. Αυτό είναι, θεωρώ, όσο μπορούμε και από όπου το μία μπορούμε να βοηθήσουμε, αυτά τα παιδιά τα βοηθήσουμε. Αυτό είναι δεδομένο, το έχουμε πει. Και όχι μόνο διαιτητές, προπονητές, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, ποδοσφαιριστές, παράγοντες, όλο τον κόσμο του ποδοσφαίρου, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε. Και αξίζει ο κόπος να στελεχωθούν οπουδήποτε με ανθρώπους οι οποίοι αξίζουν να είναι εκεί που είναι. Καθένας από το πόστο του, βέβαια. Βλέπουμε, να είναι διακριτή η ρόλη του καθενός. Βλέπουμε τελευταία, παρότι υπάρχει, εντάξει, εν μέρη κορονοϊός, βλέπουμε τον αντιπροεδρό σας, τον κύριο Νίκο Θεοδωρόπουλο,
να μεταφέρεται και κάπου εκτός νόμου, ας πούμε, να είναι παρατηρητής. Μια και στην Ηλία δεν πολλοί πάνε παρατηρητές αγώνων. Ο κύριος Νίκος Θεοδωρόπουλος ήταν παρατηρητής στον αγώνα Αίας Γαστούνης, Αστέρας Ναυπάκτου. Εντάξει, ήταν μια τακτική της Επιτροπής Διοργανώσεων, οι οποίες στις τελευταίες 2-3 αγωνιστικές, οι οποίες θα είχαν βαθμολογικό ενδιαφέρον, επειδή δημιουργήθηκαν κάποια παράπονα, γιατί τελικά δεν μπορούμε να συντηρήσουμε μόνοι μας. Αυτό που πάει για ζητάνε οι ομάδες και θέλουν να μην έχουν έξοδα αγώνων, προσπαθούν. Προσπαθήσαμε στην αρχή να βάλουμε τόπους παρατηρητές χωρίς κόστος. Αλλά τελικά αποδείχθηκε και αυτό το μέτρο δεν ευέδωσε, οπότε δεν ευοδόθηκε. Οπότε αναγκαστήκαμε σε παιχνίδια με βαθμολογικό ενδιαφέρον έντονο να βάλουμε από όμορους πάντα νομούς παρατηρητές για να μπορέσουμε να κρατήσουμε κάποια ισορροπία για κάποια προβλήματα που παρουσιαστήκαν σε κάποια παιχνίδια με έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Και ένα προτελευταίο. Αξιέπαινη η προσφορά του κυρίου Νίκου Θεοδωρόπουλου, του αντιπρόεδρου σας, ο οποίος, μην παρεξηγηθώ, δεν πήρε και τα χρήματα. Τα προσέφερε, μην παρεξηγηθώ, κάνει πολιτική, μια και είναι και από την Ηλία, από την Αμαλιάδα, ο κύριος Νίκος Θεοδωρόπουλος. Πιστεύω ότι όλα τα παιδιά του στο ΔΕΤΑ σήμερα έχουν αποδείξει ότι όλοι όσοι συμμετέχουν στο σήμερα της ψυχαγιάς, το τελευταίο πράγμα που σε ενδιαφέρει είναι αυτό που αναφέρατε, κύριε Αστερή. Και δεν είναι τυχαίο ότι ό,τι σπράττουμε, το σπράττουμε από αυτή την τακτική που έχουμε ακολουθήσει. Και το τελευταίο, τι γίνεται με τη ΓΑΜΑ Εθνική, μια και είστε ο άνθρωπος ο οποίος καλοπροαίρετα, λέει ο δικαστής, γιατί αν ήταν κακοπροαίρετα θα λέγαμε άλλα πράγματα. Λέμε καλοπροαίρετα, τι γίνεται με τη ΓΑΜΑ Εθνική και όλα αυτά τα πράγματα. Η ΓΑΜΑ Εθνική αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια προβλήματα, τα ξέρετε, ειδικά στον ομιλό μας. Προσπαθούμε να τελειώσουμε αυτό το πρωτάθλημα. Μόνο αυτή είναι η πρόταση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Προσπαθούμε να τελειώσουμε ένα πρωτάθλημα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Πάρα πολλές ομάδες, πάρα πολλές μετακινήσεις, πολύ εμπλεκόμενος κόσμος με αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα. Θα είναι, πιστεύω, τεράστια επιτυχία καταφέρουμε να τελειώσουμε αυτό το πρωτάθλημα. Κρυφά ακούγα σε ένα τηλεφώνημα που κάνατε ότι έρχεστε ξαφνικά εδώ, λέγοντας στην Πάτρα, να πάρετε την οικογένειά σας, την γυναικούλα σας, την οποία παραμελείτε, ο δικαστής το ξέρει ότι την παραμελείτε, να πάρετε και τα παιδάκια σας να βγείτε για ένα καφέ. Και ξανά επάνω στην Αθήνα, στην εποχή της δουλειάς, ελέγχεστε. Καλοπροαίρετα, το άκουσα, που είπατε ότι φεύγω, έρχομαι ξαφνικά και τέτοια. Είναι έτσι? Έτσι, πάντα. Μην το λέτε, το είπατε ξεψυχισμένα. Πέστε το. Έτσι, ότι έρχεστε εδώ να δείτε τους. Αυτά κάποιοι άνθρωποι παραμελούνται, να το πω έτσι, οικογένεια πάντα. Και δεν είναι μόνο το ρινό, πάντοτε ήταν έπαιζε ένα ρόλο, να το πω έτσι, υποστηρικτικό σε ό,τι έκανα στον αθλητισμό και γενικότερα στη ζωή μου. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι έξω παραπάνω πιστεύω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί με στήριξαν σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Είναι η πρώτη που με στήριξαν. Αν δεν μπορείς να στερηθείς από την οικογένειά σου, ξέρεις, Γιώργο, δεν μπορείς να έχεις και πολλά. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε τα συγχαρητήρια που σας ανέχετε ακόμη. Σας ανέχετε γιατί υπάρχει μεγάλη ανοχή. Έτσι όπως το λες. Γιατί προηγούμενα ήσασταν μόνο στην ΕΠΣ Αχαΐας. Τώρα έχετε και ΕΠΣ Αχαΐας, έχετε και ΕΠΟ και καταλαβαίνετε ότι πρέπει να βάλουμε και όχι να την παρακολουθούν, να την φυλάνε και να τη δίνουν κουράγιο με όλα αυτά που κάνετε. Πιστεύω ότι όλες οι γυναίκες που στηρίζουν τις προσπάθειες αυτές χρήζουν μια ιδιαίτερη μνήμη, γιατί πραγματικά για να, να κάνεις πέντε πράγματα παραπέρα πρέπει να έχεις κάποιους ανθρώπους από πίσω που να σε στηρίζουν. Εκτός από τους συνεργάτες σου και η οικογένεια πάντα παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια και τώρα που μεγάλο ημέρα πιάνει και καλοκαιράκι θα έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε περισσότερα και πιο τακτικά. Να με προκαλεί, ναι, δεν κλείνουμε. Τώρα κύριε δικαστά, υποτίθεται ότι έχει δώσει ίσο χρόνο και στους δύο. Δεν το κατάλαβα, θα μου πείτε, εξαρτάται μιλάει το. Μιλάει 10 λεπτά και έχω μιλήσει 4. Ναι, ακούστε με κύριε Δράκα. Ακούστε κύριε Δράκα, ακούστε μου όλο το πράγμα. Μιλάω, θέλω μια απάντηση. Ναι. Κάνω εγώ το δημοσιογράφο τώρα. Ναι. Έχετε δώσει τον ίδιο χρόνο και στους δύο μας. Όχι, φυσικά, εγώ είμαι αθλητικός δικαστής. Εγώ κρίνω περισσότερο ότι πρέπει να ανακριθεί ο κύριος Δανίλη περισσότερο και λιγότερο εσείς. Γιατί είναι πρόεδρος, έχει θεσμικό ρόλο, έχει δύο θεσμικούς ρόλους. Εσείς όταν είστε ομορφότερος. Αν εσείς πάρετε κι εσείς ένα θόκο, τότε θα μοιράσουμε το χρόνο στα ίσια. Σημειωτέω, γιατί έκανε μια πάσα ο Άγγελος και είπε ότι το ΔΣ ουδέποτε ασχολήθηκε για να βάλει τα έξοδα μετακίνησης στην τσέπη. Και εγώ λέω το εξής, ότι είμαστε μια ένωση η οποία έχουμε κάνει 200.000 χιλιόμετρα για να διεκδικήσουμε να φτιάξουμε τρία έργα και δεν χρεώσαμε ποτέ την ένωση έξοδα μετακίνησης. Είναι μηδέν.
Ζέρο. Ζέρο. Ζέρο θερμίδες. Έχει μεγάλη σημασία γιατί ήμουν αυτός που κάποτε έλεγα για τα παραδειγμίκια και έλεγα και για τα έξοδα μετακίνησης. Αυτά τα έξοδα έχουν τηρηθεί και έχουν μετατοπιστεί στους παράγοντες. Χαίρομαι που το λέτε, το έχουμε ξαναπεί, χαίρομαι που το αναφέρατε. Εντάξει, δεν σας κατηγορήσαμε, γι' αυτό λοιπόν δεν δώσαμε και μεγάλο χρόνο. Το μεγαλύτερο χρόνο τον έχει ο πρόεδρος. Όταν και εσείς εκλεγείτε πρόεδρος και πάρετε τη θέση του κύριου Δανίλ, τότε θα τα συζητήσουμε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αφήστε τα κύριε. Μια προκατάληψη, κύριε Δικαστά. Όχι, δεν βλέπετε προκατάληψη. Παρότι είμαστε πατριωτάκια, δεν βλέπετε προκατάληψη. Αντιθέτω, επειδή είμαστε πατριωτάκια και είμαστε από όμορφο εδώ και έχουμε συνεπάρξει και στα γήπεδα μαζί, ως διαιτητής, ως παίκτης εγώ, πιθανολογούσα ότι θα έπαιρνα λίγο χρόνο παραπάνω. Όχι, όχι, αυτό δεν θέλω να φανεί σαν μεροληψία. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε. Δεσμεύομαι όμως απέναντί σας στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ. Μετά θα έρθουμε από εκεί για μεζέ. Θα κάνουμε τόσα χιλιόμετρα, θα μας προσφέρετε ένα κοψίδι όπως το κάνατε πάντα τα τελευταία χρόνια εδώ στην Πάτρα που το κάνατε. Το μόνο σίγουρο. Να είστε καλά, εύχομαι πάντα επιτυχίες. Εσείς ό,τι κάνετε. Όπως ακούσατε, ένα κρεβάτι και ένα τραπέζι τους χωρίζει. Δηλαδή, τόσο κολλητοί που αν είχαν βγάλει το κρεβάτι και το τραπέζι, δεν ξέρω τι θα γινόντουσαν, αλλά τώρα δύο μετράντες και δύο, μην πάμε το μυαλό μας σε πονηρό, αλλά, το λέει ο δικαστής, προς τιμή του κύριου Ντάσιο που είπε ένα κρεβάτι, γιατί αυτός κοιμάται με τη γυναίκα του και εγώ με τη γυναίκα μου, και ένα τραπέζι όπως καλή ώρα εδώ πέρα. Όλα τα άλλα τα κάνουμε μαζί. Εγώ τι να πω, τα ακούσατε όλα. Αυτό έχουν το νόημα οι αθλητικές συναντήσεις. Έστω και τυχαίες. Καλοπροαίρετα. Να είστε όλοι καλά. Χρωμάτων και έμπνευσης που ομορφαίνει το χώρο σας. Revelos Home. Πλούσια συλλογή σε χαλιά, χειροποίητα ή μηχανής, σε έντονα χρώματα και ανάγλυφα σχέδια επώνυμων κατασκευαστών. Μοντέρνα κουρτινόξυλα Ασλάνης, Γκίλα Ρος, Looney Tunes, Disney. Δώστε στυλ και χρώμα στο σπίτι με κουρτίνες και ριχτάρια των μεγαλύτερων και επώνυμων οίκων μόδας. Μεγάλος κατάλογος σε λευκά είδη για την κουζίνα, το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο, σε νέα χρώματα και σχέδια. Μοκέτες, χαλιά, κουρτίνες, είδη πρικός, ταπετσαρίες, πατώματα. Revelos Home. Χρόνια τώρα είμαστε μπροστά.